Γεια σας φίλοι και φίλες του Minecraft, είμαι ο LeonetGR και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 7 του Modded Minecraft. Και να πω πριν ξεκινήσουμε ότι δεν έχω σχόλια για αυτό το επεισόδιο, δεν θα πούμε, θα το καλύψουμε σε ένα από τα επόμενα, διότι κάνω αυτό το επεισόδιο από πριν για να μην έχω να κάνω την πρωτοχρονιά, γιατί θα ξενυχτήσω και δεν θα είμαι σε θέση να ανεβάσω κάτι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, επειδή εσείς θα το δείτε αυτό με το νέο έτος, καλή χρονιά σε όλους. Ευτυχισμένο το 2016. Πάει και το 2015. Έφυγε και αυτό, πάει και αυτό. Λοιπόν, όλα καλά. Σας εύχομαι τα καλύτερα για το χρόνο που μπήκε. Για σας και για μένα, την ώρα που θα το βλέπετε. Και ελπίζω να είναι ένας πολύ πολύ καλύτερος χρόνος από αυτό να που πέρασε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στα γρήγορα. Δεν ξέρω αν προσέχετε, μέσα στο inventory μου έχω κάνει ένα καινούριο αντικειμενάκι. Έχω ξαναβάλει τα καλώδια που είχαμε. Έχω κάνει κάποιες αναβαθμίσεις. Έχω συνδέσει ένα hopper στα item tags εδώ. Βάζω μέσα εδώ πέρα planks και γεμίζουν τα generators μας για να μας παράγουν ρεύμα. Λοιπόν, και χρειαζόμουν το Geta Wrench και το έφτιαξα. Geta Wrench λέγεται λοιπόν αυτό το αντικείμενο, και αν έχουμε αυτό στο χέρι μας μπορούμε να κάνουμε shift και δεξί κλικ στα καλώδια και να τα σπάσουμε. Δεν κάνει μόνο αυτή τη δουλειά, είναι υπεύθυνο και για να βλέπουμε τα καλώδια αφού τα καλύψουμε, και έχει και κάποιες άλλες λειτουργίες τις οποίες εγώ δεν ξέρω. Επίσης, άμα κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο πάνω στο καλώδιο, αλλάζει το mode χωρίς να χρειάζεται να μπούμε στο configure, μόνο που εγώ το θέλω το configure. Insert. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη λίστα μας για σήμερα. Έχουμε το Geta Wrench το οποίο το φτιάξαμε, και πάμε να φτιάξουμε επιτέλους το Painting Machine. Painting Machine, ναι. Επιτέλους, τρία επεισόδια το παλεύουμε. Painting Machine είναι εδώ ακριβώς. Θα μπούμε σήμερα και σε ένα άλλο mod. Έχουμε τα διαμάντια που χρειαζόμαστε. Πήραμε και το Nether Quartz στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα χρειαστούμε πολύ απλά λίγο copper, λίγο iron, redstone και μπολικό. Λίγο copper, ένα copper, μερικά golden nuggets, redstone και μπολικό iron. Λοιπόν, redstone έχουμε πάνω μας, και έκανα κάποιες δουλειές εξωτερικές, γι' αυτό έχω αυτό. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το painting machine. Πάμε να φτιάξουμε καταρχήν το capacitor που χρειαζόμαστε. Ωραία. Το επόμενο που θα χρειαστούμε είναι το basic casing. Πολύ ωραία. Και τελευταίο θα χρειαστούμε electrical steel. Το electrical steel είναι σχετικά απλό να το φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε στο alloy smelter λίγο σιλικόνι, λίγο pulverized coal. Πάλι είναι στο sag mill. Λοιπόν, πώς φτιάχνουμε silicon? Παίρνουμε sand και το περνάμε ξανά από το, sag mill. Επειδή εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω sand και δεν μπορώ να πάω να φτιάξω, να πάω να βρω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, πολύ απλά θα περάσουμε λίγο cobblestone μέσα από το sag mill, θα το σπάσουμε σε sand και μπορεί να μας δώσει και gravel αν κάνω αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ας πάρουμε, έχω ήδη κάνει μια προεργασία, αν ξαναπεράσουμε το sand μέσα από εδώ θα μας δώσει σιλικόνη. Παίρνουμε τη σιλικόνη αυτή. Επίσης περνάμε το coal μας μέσα από αυτό για να μας δώσει pulverized coal, σκόνη κάρβουνου, και παίρνουμε όλα αυτά τα αντικείμενα μαζί. Τρία νομίζω είναι αρκετά, και τα πετάμε μαζί με λίγο iron εδώ μέσα και ξεκινάει να μας φτιάχνει electrical steel, το οποίο έχω ένα νομίζω, ναι έχω ένα, γιατί και το Geta Wrench
χρειαζόταν 3 κομμάτια electric car steel, οπότε έφτιαξα πριν λίγο. Λοιπόν, και όσο περιμένουμε, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε να κάνουμε για σήμερα. Θα μπούμε σε ένα άλλο mod σήμερα, που λέγεται Mechanism. Δεν υπάρχει στο Feed the Beast Infinity, αλλά το έχω προσθέσει εγώ. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τι είναι αυτό εδώ πέρα, το Basic Capacitor Bank. Παρόλο που παράγουμε ενέργεια και μπορούμε να την αποθηκεύουμε εδώ μέσα, το θέμα είναι ότι αυτές οι γεννήτριες τρέχουν για πολλή ώρα. Τρέχουν για 15 λεπτά νομίζω. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόση ώρα είναι το κάθε call. Και είναι πάρα πολλή ώρα αυτή, και όταν δεν χρησιμοποιούμε τα μηχανήματα, πολλές φορές αυτή η ενέργεια πάει στράφη. Και χρειαζόμαστε μια είδους μπαταρία για να αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή για αργότερη χρήση. Για χρήση αργότερα, αργότερη χρήση, τα ελληνικά μου. Λοιπόν, οπότε θα πάμε να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο λέγεται Basic Capacitor Bank. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Χρειάζεται μπόλικο, iron και λίγο redstone. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4. Ας πάρουμε μπόλικα και ας πάρουμε και μπόλικο gold, να το μετατρέψουμε σε nuggets. Και γιατί μου περίσσεψε το τσάσι? Γιατί δεν έφτιαξα ακόμα το... Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε... Πόσα... Ας φτιάξουμε 2 capacitor banks, οπότε θα πάρουμε 8 κομμάτια από αυτό εδώ πέρα. Αυτά θα τα επιστρέψουμε. Και... Οπότε θα χρειαστούμε και... Όχι, δεν θέλω. Θέλω 2 redstone blocks. 1-2. Πολύ ωραία. Και πάμε να κάνουμε shift click αυτό και έχουμε 2 capacitor bank. Λοιπόν, 2 είπαμε, έτσι. Γιατί έχω 3? Σαν 3 δεν φαίνεται ή μου φαίνεται? Οκ. Ναι. Και μπορούμε να τα βάλουμε όπου θέλουμε. Εγώ λέω να τα βάλω μέσα στον τοίχο εδώ και θα έχουν πρόσβαση και στην καλωδίωσή μας. 1-2. Και όπως βλέπετε είναι διαφορετικά, γιατί είναι ένα μπλοκ. Έχουν συνδυαστεί το κάθε ένα από αυτά χωράει, εδώ είμαστε, 1 εκατομμύριο RF, και μαζί είναι 2 εκατομμύρια, είναι ένα multi-block. Και μπορούμε να βάλουμε κι άλλα και να το μεγαλώσουμε στην πορεία και λειτουργεί ως μία μπαταρία. Λοιπόν, και εφόσον τα καλώδια μας είναι μέσα έξω, ό,τι περισσεύει στο δίκτυό μας θα αποθηκεύεται εδώ πέρα και μας δείχνει εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή ότι το όλο ρεύμα μας είναι μείον 10 RF ανά τικ, που σημαίνει ότι τα γεννήτριές μας δεν παράγουν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες μας για τα μηχανήματα, αλλά αφού έχουμε και την μπαταρία, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, για να δούμε πως πάμε εδώ πέρα. Πρέπει να έχουμε αρκετό electrical steel. Ας προσθέσω λίγο και αυτά, ας τα αφήσω να φτιάχνονται. Θα χρειαστούμε αρκετά από αυτό το electrical steel. Έχουμε 9, είναι υπέρ αρκετά. Με συγχωρείτε. Και πάμε ξανά να δούμε λίγο το painting machine. Θα χρειαστούμε 2 κομμάτια nether quartz. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Και πάμε να γράψουμε πάλι τη συνταγή. Πρέπει να την έχω μάθει απ' έξω μέχρι τώρα. Και εσείς επίσης, πιστεύω. Λοιπόν, painting machine. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Και πάμε να κάνουμε shift click. Δεν έχω τα διαμάντια. Πολύ ωραία. Και ένα διαμάντι. Και πάμε να φτιάξουμε το painting machine. Επιτέλους, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε άμα χρειάζεται ενέργεια. Χρειάζεται ενέργεια, και όχι που δεν θα χρειαζόταν. Πάμε με shift, δεξί κλικ, το σηκώνουμε το μηχάνημα και πάμε να το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, βάζουμε το μηχάνημά μας εδώ και βλέπουμε εδώ πέρα το interface. Μαζεύει ενέργεια καταρχήν.
γεμίζεις την εσωτερική του μπαταρία και πώς δουλεύει. Βάζοντας εδώ πέρα το μπλοκ που θέλουμε να βάψουμε και πάμε λίγο να κοιμηθούμε με τον μπάντι αγκαλιά εδώ. Πολύ ωραία. Και πάμε να πάρουμε αυτό εδώ, το οποίο φτιάχνεται. Πάμε να πάρουμε μπόλικα κόντουιτς και να τα μετατρέψουμε σε αυτά εδώ πέρα που λέγονται conduit facades. Πάμε να φτιάξουμε κι άλλα, όσα μπορούμε να φτιάξουμε, τουλάχιστον 16 μέχρι τώρα. Και ας βάλουμε ένα με ένα και το μετατρέπει, θα δούμε σε λίγο, σε conduit facade που έχει πάρει τη μορφή αυτού εδώ του cobblestone. Δεν καταναλώνει το μπλοκ αυτό καθ' αυτό και συνεχίζει να τα βάφει και να τα μετατρέπει σε facades. Και πάμε να το τοποθετήσουμε. Το καλώδιο αυτό πάει στη σκεπή και θα δούμε σε λίγο αν προλάβουμε γιατί. Αν κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο καλώδιο, όπως βλέπετε καλύπτεται και συνεχίζει να είναι εκεί. Και αν πάρουμε στο χέρι μας το Get a Wrench, μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε στα καλώδια χωρίς να χρειάζεται να σπάσουμε τα μπλοκ. Και δεν φαίνεται καν ότι είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Λοιπόν, ας καλύψουμε και αυτά εδώ τα καλώδια. Πολύ ωραία. Ας καλύψουμε και αυτό εδώ το καλώδιο να δούμε πώς φαίνεται απ' έξω. Φαίνεται πολύ ωραία, σαν να μην έχει τίποτα εκεί. Ας βάλουμε και αυτό το μπλοκ εδώ. Πολύ ωραία, και απ' έξω λογικά δεν πρέπει να φαίνεται τίποτα. Και θα κλείσουμε και αυτά εδώ πέρα. Πάμε να πάρουμε και τα τελευταία κομμάτια και να καλύψουμε και τις τελευταίες τρύπες. Πολύ ωραία. Και πώς πάει η μπαταρία μας? Κερδίζει power, οπότε είμαστε σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, αλλά αυτά νομίζω για το painting machine. Ελπίζω να καταλάβετε πώς λειτουργεί και τη χρησιμότητά του. Και μάλιστα μας λέει ότι είναι απλό cobblestone. Δεν προδίδει τη θέση του καλωδίου. Και αν πάρουμε το Get a Wrench, τα βλέπουμε όλα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το επόμενο που θέλω να κάνουμε για σήμερα, πάει και το painting machine επιτέλους, πάει και το capacitor bank, η μπαταρία μας. Το επόμενο που θέλω να φτιάξουμε σήμερα είναι το metallurgic infuser και το turbine, τις τουρμπίνες μας. Λοιπόν, καταρχήν πάμε λίγο στο tab του mechanism. Από το mechanism το έβαλα γιατί έχει ένα από τα καλύτερα, κατά την άποψή μου, jetpacks στα mods που έχω παίξει τουλάχιστον, και λειτουργεί με υδρογόνο. Το jetpack αυτό είναι αυτό εδώ πέρα, όχι το armored, το απλό το jetpack που είναι κάπου αλλού, που είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι εύκολο να το φτιάξεις, δεν έχει κάτι το περίπλοκο ή το δύσκολο και είναι πολύ 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 δυνατό, overpowered που λένε. Πολύ ωραία. Και το free runners, το οποίο σε βοηθάει να περπατάς και να τρέχεις πιο γρήγορα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε αυτά σε επόμενα επεισόδια. Έχει και flamethrower, έχει και πολλά άλλα αντικείμενα τα οποία θα τα κοιτάξουμε. Ένα από τα αγαπημένα μου εργαλεία στο mechanism, άμα ξεκολούσε, είναι αυτό εδώ πέρα, Atomic Disassembler, το οποίο θα το φτιάξουμε ελπίζω στο επόμενο επεισόδιο. Και θα, όταν το θυμήθηκα, σκέφτηκα ότι κακώς χτίσαμε αυτό εδώ πέρα, αλλά αφού το χτίσαμε θα το δείξω κάποια στιγμή σε τι χρησιμεύει. Έλα, ωραία. Και πάμε να δούμε, να φτιάξουμε τι είπαμε, το Metallurgic Infuser. Το πρώτο πράγμα που θα φτιάξετε στο Mechanism είναι το Metallurgic Infuser. Metallurgic. Τι γράφω λάθος? Πολύ πιθανόν τίποτα, αλλά είναι εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι. Θα χρειαστούμε iron, ένα κομμάτι osmium
και δύο φούρνους. Νομίζω ότι έχω κόμπιστον πάνω μου, αλλά ας πάρω λίγο ακόμα. Θα χρειαστούμε iron, το οποίο έχω μπόλικο, ναι, και όσμι μας πάρουμε προς το παρόν όλο αυτό. Και πάμε να δούμε, είναι το μηχάνημά μας εδώ. Θα χρειαστεί power, θα χρειαστεί ρεύμα, αλλά ευτυχώς έχουμε τις μπαταρίες μας εδώ πέρα. Και θα το τοποθετήσουμε, θα σπάσω αυτό εδώ το φούρνο και θα το βάλουμε εδώ για τώρα. Θα πάρει ρεύμα από πάνω, δεν ανησυχούμε, θα το καλύψουμε κάπως αλλιώς κάποια άλλη στιγμή. Αυτό θα το χρειαστούμε για ποιο λόγο ακριβώς, για να φτιάξουμε το επόμενο αντικείμενο που χρειαζόμαστε, και γενικά όλα τα αντικείμενα στο mechanism θα χρειάζονται αυτό το μηχάνημα για να το επεξεργαστούμε. Λοιπόν, και κολλάει πολύ το παιχνίδι μου σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Το επόμενο πράγμα που θέλουμε είναι ο ανεμόμυλος. Ναι, wind turbine. Turbine. Λοιπόν, και για να το φτιάξουμε χρειαζόμαστε enriched alloy, το οποίο είναι ένα κομμάτι redstone με ένα iron, θα μας δώσει αυτό. Θα χρειαστούμε ένα από αυτά. Θα χρειαστούμε ένα basic control circuit, το οποίο είναι ένα κομμάτι redstone με osmium. Και θα χρειαστούμε και αυτά εδώ πέρα. Οπότε θα χρειαστούμε σύνολο 5 από αυτά εδώ πέρα, τα enriched alloy, και ένα circuit. Λοιπόν, που είναι το, αυτό είναι με το redstone και το iron. Και πάμε μέσα εδώ. Οπότε θα χρειαστούμε 1, 2, 3, 4, 5 redstone και ό,τι iron έχουμε. Λοιπόν, και μετράω, γιατί κανονικά όταν παίζετε σε δικό σας κόσμο και στην αρχή τουλάχιστον το χρειάζεται ένα μηχάνημα, θα μπορείτε να φτιάξετε ένα μηχάνημα, και καλό θα ήταν να τα μετράτε κι εσείς, γιατί στην πορεία θα χρειαστεί να βάλουμε coal εδώ μέσα, διαμάντια, obsidian, και καλό θα ήταν να μετράτε ακριβώς για να μην περισσεύουν. Αν έχετε την πολυτέλεια να φτιάξετε παραπάνω από ένα metallurgic infuser, είναι στο χέρι σας άμα θέλετε να το γεμίσετε όλο και να μην σας νοιάζει. Λοιπόν, είναι σχεδόν έτοιμο και θα βάλουμε άλλο ένα redstone μέσα, γιατί θα χρειαστούμε το osmium. Όχι, δεν θέλω άλλο. 5 χρειαζόμαστε. Και ένα osmium. Λοιπόν, και μόλις πάρουμε και το τελευταίο osmium, θα... Έλα. Είναι το circuit μας. Πολύ ωραία. Χρειαζόμασταν κάτι άλλο από εδώ. Όχι, θα χρειαστούμε αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι redstone, gold. Χρειαστούμε 6 κομμάτια gold. 6, όχι 12. Πολύ ωραία. Και πάμε στο crafting table μας να τελειώσουμε την τουρμπίνα μας. Έχουμε redstone, έχουμε απ' όλα και δεν κάνουν stack, και πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε shift click. Και ναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε shift click. Λοιπόν, και πάμε να δούμε αν θα θυμηθώ το... Και φυσικά δεν το θυμάμαι. Και θα χρειαστούμε το osmium από εδώ. Πολύ ωραία. 1, 2, 3. Και έχουμε το πρώτο μας wind turbine. Λοιπόν, και πάμε να το βάλουμε στη σκεπή μας. Και επειδή λειτουργεί, έχει καλύτερο efficiency όσο πιο ψηλά είναι, γι' αυτό θα το βάλω στη σκεπή μας, όχι μόνο γιατί θα φαίνεται ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Άμα το βάλω από εδώ, είναι τεράστιο. Καταρχήν, θα το βάλω λίγο πιο πίσω για να συνδέσουμε τα καλώδια μας. Ένα ακόμα πιο πίσω. Αν και καλό θα ήταν, δεν έχω άλλα καλώδια έχω μαζί μου. Α, έχω αυτά. Εντάξει. Οπότε μπορώ να το βάλω και μπροστά που ήθελα, εδώ. Και όχι εδώ. Ο αναποφάσιστος τελείως έτσι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να είναι συνδεδεμένο από μπροστά. Παραλίγο. Και πάμε να το δούμε πως φαίνεται από κάτω. Μια χαρά φαίνεται. Και όπως έλεγα, όσο πιο ψηλά είναι, τόσο πιο πολύ ενέργεια θα παράγει. Και αφού είμαστε σε βουνό επάνω, όπως βλέπετε είμαστε στο 110, αν δείτε πάνω στο map εδώ πέρα, ναι,
και παράγουμε 220 kilojoule. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό σε σε RF που χρησιμοποιούμε κάτω, αλλά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Όπως βλέπετε, την μπαταρία μας, συν 95 είμαστε αυτή τη στιγμή, η μπαταρία μας γεμίζει, είναι ήδη στο μισό εκατομμύριο και ανεβαίνει πολύ ωραία. Ας κλείσουμε την πόρτα μας. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε και με την τουρμπίνα μας. Αυτά από μένα. Ελπίζω να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλή χρονιά. Από μένα και τον Buddy. Γεια σας.